Εγώ Ριβάλτο στα ίσα, όλο το χρόνο. Ο Νικολακόπουλος που έφαγε ξύλο. Ναι, ναι. Λοιπόν τι, και πήγε έφαγε ξύλο τι. Και λίγο ήταν. Μπορεί να φάει κι άλλο. Ένα λεπτό, για όνομα του. Για ποιο λόγο, για όνομα του. Δεν μπορεί να βγαίνει τώρα για να σπηλώνει τον άνθρωπο. Ένα άνθρωπο έφαγε ξύλο. Καλά έπαθε. Καλά έπαθε στα ίσα. Στα ίσα και να ξαναφάει. Για όνομα του Θεού. Στα ίσα και να ξαναφάει, μα συνεχίζει αυτό το τροπάριο. Γιατί κύριε. Γιατί να παράγει. Πόσο σκληρό κύριε Αλεφάντε. Όχι, έτσι πρέπει να είσαι. Ένα άνθρωπο πήγε στο νοσοκομείο, κύριε. Ποιο ένα άνθρωπο, εμένα το ψωμί μου, γιατί μόλι βγήκα εγώ απάνω. Κύριε Αλεφάντε, ο Νικολακόπουλο. Ο Καρπετόπουλο τι είναι. Ο Ολυμπιακό είναι. Ο Πανούτσι Ολυμπιακό είναι. Ο Κόντο είναι Ολυμπιακό. Τώρα μπορώ να σου πω μια κουβέντα στα ίσα και να βγουν. Ναι. Και ο Καρπετόπουλο και ο Πανούση. Πανούτσο. Δεν δούλευα πέντε μήνε. Πόσε φορέ ήρθαν στον Πανελίνο και φάγανε και μπιφτέκια και μπύρε και όλα. Δεν άντεξα στο τέλο. Του τα κεράσατε όταν ήταν μπατήριδε, ναι. Και οι δύο. Πε του και να βγουν, αν λέω ψέματα. Πόσε φορέ ήρθανε. Εγώ δεν τρώω ποτέ κρέατα και τέτοια. Το ξέρω. Και ερχόντουσαν. Ωραία, καθόλουσαν εκεί. Και μετά ξέρετε τι λέγανε. Ότι του έλεγα σύστημα και υποστηρίζει η ομάδα. Με κεφτέδες και τα λοιπά. Τρώγανε αυτοί. Όχι εγώ. Το έχουν πει αυτοί. Λοιπόν, εγώ με συγχωρεί. Εγώ καθόμουν άνεργο ήμουνα. Μόνιμη κατάσταση. Όταν ο Καρπετόπουλος ερχόταν από την Ιταλία. Δεν ξέρω τι έκανε εκεί το Διμηνέα. Το Αντάρο. Ρακέντι, τον εντάξει, τον προσέκα. Μα σπούδασε. Κάθε μέρα σε μένα το φουκαρά που καθόμουν. Και τώρα μου λες, μου είχαν σκεφτέδες. Α βγει αύριο να το διαψεύσει. Και αυτό και ο Πανούση. Και μια φορά δεν του χέρασα, φύγανε το κρατήσανε μανιάτικο. Αυτό κάνανε. Δεν το πιστεύω. Στην υγεία των παιδιών και στα εγγόνια μου, αν είναι άντρε να βγουν τώρα μπροστά σε σένα, αν δεν έχουν έρθει. Και μάρτυρα το Φλιτσόπουλο έχω. Το Φλιτσόπουλο, τον ξέρω, το δημοσιογράφο, τον άλλο. Τον άκη του Φλιτσόπουλου. Ναι, αν είναι άντρα και να βγει και αυτό τώρα. Εγώ θεωρώ ένα πράγμα. Στην υγεία των παιδιών μου και στα εγγόνια μου. Τώρα το λέω δημόσια γιατί με έφερε μέχρι εδώ. Να ξέρει τι γίνεται στη δημοσιογραφία. Να ξέρει τι γίνεται. Και δεν είναι έτσι. Πάνε μόλις φτιάχνονται, φάγανε, κάνα, έπιανε ο Αλέφαντος. Λοιπόν, θέλω να δούμε ένα...